Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα τρέχει. Εμείς είμαστε μια εκπομπή επικαιρότητας και την ακολουθούμε. Τρέχουμε μαζί της. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κοχιαδάκη. Έχουμε μια εξέλιξη όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca. Θα πω για μια ακόμη φορά ότι κανείς δεν λέει όχι στον εμβολιασμό. Κανείς δεν λέει όχι στο εμβόλιο. Αντιλαμβανόμαστε πόσο τεράστια περιουσία είναι για την ιατρική επιστήμη ένα εμβόλιο, ειδικά σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Όμως έχουμε χώρες όπως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, πριν από λίγο την Κύπρο και άλλες από την προηγούμενη εβδομάδα που αναστέλουν προσωρινά τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca έως ότου αποφανθεί ο αίμα για το τι ακριβώς θα γίνει. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια ανησυχία από την πλευρά των πολιτών. Αυτό αποτυπώνεται και σε ερωτήματα που ήρθαν στην εκπομπή πριν ξεκινήσει. Και θα ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Κοχιαδάκη, και αμέσως μετά και το σχόλιο του κυρίου Λιονί, που παρακολουθεί και τους εμβολιασμούς σε επίπεδο Κρήτης. Ναι. Καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Ήθελα να πω το εξής, ότι όλο αυτό που γίνεται θα πρέπει να μας αυξήσει την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να έχουμε στον εμβολιασμό. Φαίνεται δηλαδή καθαρά ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες από την επιστήμη που οτιδήποτε γίνεται ελέγχεται. Και ελέγχεται ακόμα και κάτι που θα βρεθεί που φαίνεται να είναι σπάνιο. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ θα έλεγα το εξής. Υπάρχουν ορισμένα αυτή τη στιγμή περιστατικά σπάνιας θρόμβωσης. Η επιστήμη όμως έχει κινητοποιηθεί και θα το ψάξει και θα μας δώσει την απάντηση. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σημαντικό και κάτι που θα σταματήσει τον εμβολιασμό και ιδιαίτερα για το εμβόλιο της AstraZeneca. Σας έλεγα και πριν ότι αυτή τη στιγμή η εντοβάθη θρόμβωση στο γενικότερο πληθυσμό είναι περίπου 1 στα 1.000 άτομα γενικού πληθυσμού, 1 στα 1.000 άτομα, περίπου το χρόνο. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά, διότι δεν μιλάμε με επιστήμονες, ότι αν αυτή τη στιγμή από τα 5 εκατομμύρια που έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca, περίπου 5.000 το χρόνο θα παθαίνανε, ανεξάρτητα αν είχαν εμβολιαστεί ή όχι, εντοβάθη θρόμβωση. Επομένως, δεν είναι ο αριθμός των περιστατικών αυτών που θα μας ανησυχεί. Μας ανησυχεί το ότι έχουν βρεθεί 2-3 περιστατικά, ιδιαίτερα στη Γερμανία, σπάνιας θρόμβωσης και η επιστήμη είναι υποχρεωμένη να το ελέγξει. Εγώ θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί φαντάζομαι ένας τηλεθεατής, αν ήταν μπροστά σας, θα σας το ρωτούσε. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία δεν είναι τρεις τυχαίες χώρες. Είναι τρεις χώρες που έχουν ένα κορυφαίο εθνικό σύστημα υγείας. Έχουν επίσης λαμπρούς επιστήμονες, τουλάχιστον με την Ελλάδα μπορούμε να λέμε ότι έχουμε λαμπρούς επιστήμονες παρά τα κενά που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Και παίρνουν μία απόφαση αναστολής μέχρι να υπάρξει το πόρισμα από τον αίμα. Γιατί δεν το κάνει αυτό και η Ελλάδα για 2-3 μέρες, καθώς το πόρισμα θα έρθει την Πέμπτη? Έχω την εντύπωση ότι από τις πληροφορίες μου αύριο πρωί συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και των Λοιμοξιολόγων έχοντας αυτό το θέμα. Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι η κάθε μια απόφαση στηρίζεται στα δεδομένα του τόπου. Mm-hmm. Και όταν λέω του τόπου εννοώ ότι στην Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες μας, από τους εμβολιαστέντες με το εμβόλιο της AstraZeneca είχαμε ένα μόνο περιστατικό ενδοβάθη θρόμβωσης και μάλιστα ήταν ένα απλό περιστατικό που πήγε καλά. Επομένως, δηλαδή, η κάθε μια χώρα εξετάζει με τα δεδομένα του τόπου της. Κύριε Λιονί, έρχομαι σε εσάς. Είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί στενά την πορεία των εμβολιασμών σε επίπεδο Κρήτης και θα ήθελα και την δική σας γνώμη και τη δική σας άποψη. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιος που αύριο μπορεί να θέλει να έχει κανονίσει να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca μπορεί να έχει μία ανησυχία όταν υπάρχει μία λίστα χωρών σε επίπεδο Ευρώπης και όχι μόνο που αναστέλει προσωρινά έως ότου υπάρξει το πόρισμα από το αίμα. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους που φαντάζομαι, επειδή γνωρίζω ότι έχετε μία καλή επαφή με την κοινωνία, μπορεί ήδη να έχετε όχληση από γνωστούς σας? Δεν θα σας μιλήσω σαν ένας γιατρός που εργάζεται στο εμβολιαστικό κέντρο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω τι μάθαμε. Τρία πράγματα μάθαμε.
να μην βιαζόμαστε να μιλάμε. Υπήρξαν πάρα πολύ γρήγορα πολλές ανακοινώσεις για την ασφάλεια των εμβολίων, που είναι ασφαλή, το λέω για να μην παρεξηγηθώ, χωρίς πάντα να διαβάζουμε τα δεδομένα όπως τρέχουν μέσα στο χρόνο. Mm-hmm. Που σημαίνει δηλαδή ότι η επιστημονική κοινότητα, το κάνει ο ΕΜΑ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο, αυτή τη στιγμή των φαρμάκων, χρειάζεται ιδιαίτερα εμείς που βγαίνουμε στην τηλεόραση να μην βιαζόμαστε να μιλήσουμε, αλλά να πούμε ότι προτάσσεται ο εμβολιασμός για πολλούς κοινωνικούς, αναπτυξιακούς και οικονομικούς λόγους και οφείλουμε να παρακολουθούμε όσο ποτέ άλλοτε την καταγραφή των οποιοδήποτε παρενεργειών. Θα τολμήσω να πω όμως, κύριε καθηγητά, ότι η απάντηση που παίρνω από εσάς τώρα, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε μιλήσει πολλές φορές τηλεοπτικά, θα μπορούσε να έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Είπατε ότι βιαστήκαμε να μιλήσουμε. Άρα σημαίνει ότι βιάστηκε να μιλήσει και η ίδια εταιρεία, η ίδια η επιστημονική κοινότητα, όταν μελετούσε την ασφάλεια αυτού του εμβολίου. Αναφέρομαι, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Και είμαι από εκείνους που είμαι αρκετά μετριοπαθής στις απόψεις μου και στην κριτική μου. Λέω ότι η βεβαιότητα που πολύ συχνά μιλάμε, και μιλάμε εμείς, λέω, ως άτομα, δεν μίλησα ως φορείς, δεν θα πρέπει πάντα να συνοδεύει, ιδιαίτερα όταν πραγματικά αυτή η σε πολύ μεγάλη έκταση εφαρμογή εμβολιαστικών στρατηγικών με εμβόλια που έχουν πραγματικά περάσει αρκετές φάσεις στα trials, αλλά σίγουρα είναι ακόμη σε φάση ανάγνωσης και αναγνώρισης, και νομίζω ότι είπα πολύ, πολύ συγκεκριμένα ότι προτάσω πραγματικά την αναπτυξιακή, οικονομική και άλλη επιταγή του εμβολιασμού. Λέω, καταλαβαίνω λοιπόν την αναγκαιότητα αυτή, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι ήμουν πολύ προσεκτικός, κύριε Δασκαλάκη, να αναφερθώ στο ότι, και αυτή είναι και η επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Γραφείου των Φαρμάκων, το European Agency of Medicine, που λέει πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη δήλωση όλων των περιπτώσεων. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και είμαι πολύ χαρούμενος για όλη την συνύπαρξη εκεί με πολλούς συναδέλφους. Ζητάμε σε προσωπική βάση από τους ανθρώπους που εμβολιάζονται, δίνοντάς τους και τα προσωπικά τα τηλέφωνά μας, να καταγράφουμε οποιαδήποτε ανάγνωριση ή οποιασδήποτε παρενέργειας. Αυτό σημαίνει, για να μην μου πείτε ότι μιλάω ρητορικά. Όχι, όχι, δεν σας είπα, κύριε καθηγητά. Δεν είπα ότι μιλάτε ρητορικά. Είπα ότι μπορεί να διαβάσω μια δεύτερη απάντηση. Γι' αυτό σας ρώτησα, για να μου διευκάνετε την απορία. Η δική μου η θέση λοιπόν είναι ότι εκτιμώ ότι η Ελλάδα και η Επιτροπή της Ελλάδος, ο κύριος Κοσμήτουρας νομίζω ότι είπε μια πολύ σοφή θέση, ότι σαφέστατα κάθε χώρα πρέπει να διαβάζει αναλυτικά τα δικά της δεδομένα. Και εγώ προσωπικά συμπλήρωσα λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε ακόμη πιο επίμονοι στην παρότρινση όλων των εμβολιαζόμενων να ανακοινώνουν με τον δέοντα τρόπο, όπως άλλωστε το ζητάει η νομοθεσία και η φαρμακοεπαγρύπνηση, όλων των αναγνωρισμένων προβλημάτων και side effect των επιπλοκών, για να μπορούμε και να έχουμε μια σαφέστατη εικόνα στην Ελλάδα. Η δική μου η θέση και προσωπική γνώμη είναι, πιστεύω ότι η Ελλάδα θα αναλύσει σωστά τα δεδομένα. Εκτιμώ όμως ότι η Επιτροπή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που θα πάρει αύριο την απόφασή της, είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ενώ πραγματικά όταν 14 μεγάλες χώρες έχουν πραγματικά σταματήσει τον εμβολιασμό, δεν ξέρω πώς μπορεί και με τι επιχειρήματα, παρόλο που υπάρχουν επιχειρήματα, στο να πείσει τον κόσμο να ακούσει. Στη δική μου εικόνα, και θα ήθελα να κλείσω, κύριε Δασκαλάκη, νομίζω ότι το έχω πει και άλλες φορές και από το σταθμό σας, ότι οφείλουμε εμείς οι επιστήμονες να διαβάζουμε σοβαρά τα δεδομένα και οι ανακοινώσεις μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Και ο δε κόσμος πραγματικά να μην εντυπωσιάζεται από τις δηλώσεις, είτε τις υπερβολικά θετικές, είτε τις υπερβολικά αρνητικές που οδηγούν σε πανικό. Αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Λιονιέ, καταρχήν θέλω να κάνω μια επισήμανση. Σε καμία περίπτωση η συμπληρωματική ερώτηση που έκανα δεν ήταν μομφή στην απάντησή σας. Ήταν μια δεύτερη ερώτηση που ήθελα να μου λύσετε ως απορία. Φαντάζομαι θα σας το έκανε και ένας τηλεθεατής αυτό.
Επειδή μου είπατε το κλείνετε, εγώ, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι πολλές φορές δεν έχουμε και τον απαιτούμενο σεβασμό στην επιμονή των ερωτήσεων. Όταν θέλουμε να την κάνουμε την ερώτηση, να την κάνουμε. Εγώ λοιπόν θα τολμήσω να κάνω μια επιπλέον ερώτηση. Αν εγώ αύριο είχα ραντεβού με το εμβόλιο της AstraZeneca, πρέπει να πάω να το κάνω ή να περιμένω τις τελικές αποφάσεις? Κοιτάτε, πρέπει να, με πολύ σεβασμό σε εσάς, μου κάνετε σαν ερώτηση σαν καθηγητή του Πανεπιστημίου ή σαν μέλος της Επιτροπής? Γιατί σαν καθηγητή του Πανεπιστημίου και γιατρό. Λοιπόν, σαν καθηγητής του Πανεπιστημίου, με τα δεδομένα που έχω, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να αναφερθώ στη συνέχιση του εμβολιασμού. Σαν όμως μέλος της Επιτροπής, mm-hmm. που διαβάζω τα δεδομένα ευρύτερα, ίσως η απόφασή μου να ήταν διαφορετική. Κοιτάτε, τώρα καταλαβαίνω ότι μου ζητάτε να απαντήσω σαν γιατρός. Βεβαίως. Κοιτάτε, πρώτα να πούμε ότι ο εμβολιασμός είναι μια πολύ προσωπική απόφαση. Και προσωπικά σέβομαι πάντα κάθε απόφαση του προσώπου με το οποίο επικοινωνώ. Συνεπώς είναι μια δική τους απόφαση εάν θα κάνουν ή όχι τον εμβολιασμό. Εάν όμως ζητάνε τη γνώμη μου αυτοί που έχουν ξεκινήσει τον εμβολιασμό, mm-hmm. θα τους έλεγα ότι αυτή τη στιγμή να κάνουν και τη δεύτερη δόση. Ξέρετε γιατί? Για τον απλούστερο λόγο. Κάθε πρόταση ή συνηγορία ενός γιατρού, ενός θεραπευτή, πρέπει να βασίζεται στο μέγιστο κέρδος για τον ίδιο του τον ασθενή, συνεκτιμώντας τα ωφέλη, αλλά και τις οποιασδήποτε παρενέργειες, αν μπορούσαμε να πούμε. Αυτή τη mm-hmm. στιγμή, μέσα στην κρίσιμη περίοδο που ζούμε, τα ωφέλη που έχει κανένας από το κέρδος, από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα από εκείνο τον θεωρητικό, το λέω θεωρητικό, με όσα είπε και ο κύριος Κοσμήτωρας, θεωρητικό κίνδυνο να υπάρξει μια τέτοια περίπτωση θρόμβωσης που να δημιουργήσει, που να είναι αποτέλεσμα όμως του εμβολίου. Συνεπώς λοιπόν η δική μου σύσταση είναι να συνεχίσουν τον εμβολιασμό, παράλληλα με την σύσταση που κάνουμε όλοι μας, ότι κάθε παρενέργεια, κάθε αναγνωρισμένη παρενέργεια μετά τον mm-hmm. εμβολιασμό θα πρέπει να δηλώνεται στον γιατρό που είχε την ευθύνη του εμβολιασμού, να καταγράφεται και να δηλώνεται πραγματικά στο αυτοί σύστημα της που δεν έχουν κάνει, κύριε καθηγητά, την πρώτη δόση με το συγκεκριμένο εμβόλιο, να περιμένουν. Αν αυτοί έχουν πάρει την πρόσκληση, πάλι θα μιλήσω σαν γιατρός, έχουν πάρει την πρόσκληση, πάντα το κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο από το να μολυνθούν και να έχουν μια πιθανότητα σοβαρής λίμωξης από την πιθανότητα να έχουν αυτό τον θεωρητικό και κάτω από μελέτη κίνδυνο.